Λοιπόν, επιστρέψαμε. Εδώ στο στούντιο μαζί μου τώρα είναι ο νομικός Κώστας Βελάρης. Κύριε Βελάρη, σας χαιρετώ. Καλό μεσημέρι. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Μαζί μας μέσω Skype και ο κύριος Χρήστος Πουργουρίδης, νομικός. Καλό μεσημέρι και σε εσάς, κύριε Πουργουρίδη. Σας χαιρετώ. Και ο επιστημονικός Χριστόφορος Χριστοφή. Και έτσι έχουμε αυτή την τριάδα για να συζητήσουμε καθαρά νομικά αυτή την ώρα. Καλό μεσημέρι, κύριε Χριστοφή. Ευχαριστώ να είναι κανείς με καλούς φίλους. Λοιπόν, χαίρομαι που για να δούμε και τη συζήτηση τι θα βγάλει σε σχέση, κάνω αρχή με εσάς κύριε Βελάρη, αυτό που λέγεται το άκουσα και από νομικούς, δεν ξέρω αν και από δικαστές, για το ύφος συγγραφής, ότι ήταν σκληρή, αν ήταν νομικό ή και πολιτικό το κείμενο της χθεσινής αποφάσεως. Ακούστε, εμπρότες νομίζω έγινε πολύς δώρος για μια δικαστική απόφαση η οποία πραγματεύεται έναν καθαρά νομικό θέμα. Θα σας υπενθυμίσω όταν το ανώτατο δικαστήριο της Βρετανίας εκλήθη αυτήν τη χρονιά να ασχοληθεί με ένα συνταγματικό θέμα το οποίο δεν είχε εγερθεί για αιώνες, το λεγόμενο prorogation of parliament και το οποίο είχε σχέση με την αλλαγή ολόκληρης κυβέρνησης, απεφάνθη το ανώτατο δικαστήριο, ως όφιλε, η απόφαση έγινε σεβαστή, ανεξάρτητα από τις σοβαρότατες επιπτώσεις που είχε στην κυβέρνηση. Αν θυμάστε, υπήρξε ένα αλλαγή πρωθυπουργού και υπουργικού συμβουλίου. Ναι. Και δεν δημιουργήθη όλος αυτός ο τόρος, ούτε στον τύπο, ούτε πουθενά άλλου. Εδώ μόλις συμβεί κάτι, αμέσως το μεγαλοποιούμε και αφήνουμε να παρισφρήσουμε μέσα σε αυτό το θέμα αποθυμένα για άλλα ζητήματα. Εδώ πρόκειται για ένα καθαρό κείμενο. Το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο συνήλθε για να αποφασίσει επί 15 συγκεκριμένων γεγονότων τα οποία ετέθησαν ενώπιον του υπό το πρίσμα συγκεκριμένων συνταγματικών διατάξεων. Για να αποφασιστούν αυτά τα πράγματα, έπρεπε να τα σχολιάσει, να τα αξιολογήσει και να καταλήξει σε συμπεράσματα. Και αυτό έπραξε. Είναι μία ορθή και συγκροτημένη απόφαση, ασχέτως από το αν αυτή έχει δημιουργήσει θλίψη ή πόνον ή οργή ή οτιδήποτε άλλο εις οποιαδήποτε μερίδα του λαού ή σε οποιοδήποτε άτομο, το οποίο ενδεχομένως να εμπλέκεται σε αυτή. Δεν αξιολογήθηκε το έργο του κυρίου Μιχαηλίδη ή η συνεισφορά του ή κατεδικάστη η συνεισφορά του ως διώχτου της διαφθοράς. Εξετάστησαν 15 συγκεκριμένα παράπονα ενάντια στις συμπεριφορά την οποία έχει επιδείξει αναφορικά με αυτά, τα οποία δεν ευρίσκονται εν αρμονία με τη σχετική συνταγματική διάταξη. Προς τι όλος αυτός ο θόρυβος. Ναι. Τώρα, απλά, είπε και ο ίδιος αφορά ότι παρουσιάστηκε ως χειρότερος άνθρωπος στον κόσμο και χειρότερος ακόμα και από τον Ρίκορο το Κρήτη. Ακούστε, αυτό είναι μία... προέρχεται από φορτισμένων συναισθηματισμών. Εγώ δεν είδα να παρουσιάζεται ως ο χειρότερος άνθρωπος. Είδα ότι στις 15 αυτές περιπτώσεις δεν ενήργησε σωστά. Και να πάρω δύο από αυτές, αν θέλετε, να τις σχολιάσω συγκεκριμένα. Η μία είναι η βάναυση, όπως λέγεται και θεωρήθηκε σκληρή λέξη, παραβίαση του τεκμηρίου της αθωότητος αναφορικά με άλλων αξιωματούχων, τον οποίον είχε καταγγείλει στη βάση μιας ανώνυμης καταγγελίας που είχε πάρει. Το τεκμήριο της αθωότητος, ο κύριος Πουργουρίδης, ο οποίος ασχολείται με ποινικά θέματα, θα το αναλύσει καλύτερα αν επιθυμεί, έχει δύο σκέλη. Θεωρείται ένας αθώος ο οποίος κατηγορείται για ένα αδίκημα και παραβιάζεται, εάν το θεωρήσουμε ένοχον πριν δικαστή, και ένας ο οποίος έχει αθωωθεί από αδίκημα όταν το ξανακατηγορήσουμε για το ίδιο αδίκημα. Στην προκειμένη περίπτωση ελήφθη μία καταγγελία ανώνυμη. Εμπρότης, οι ανώνυμες καταγγελίες, μία και μόνο θέση έχουν κάτι δική μου άποψη, μου είναι ο σκοπιδοτενεκές. Όποιος δεν έχει το θάρρος να πει το όνομα του όταν καταγγέλει κάτι, δεν μπορεί να του δοθεί το δικαίωμα να ρίχνει λάσπη σε άλλους χωρίς να ξέρουμε ποιος είναι.
Εν πάση περιπτώσει. Καταρρύψετε όλη την προσπάθεια σχέση με τους whistleblowers που δεν μπορούν και κάνουν ανώνυμα καταγγελίες για να. Δεν είναι το ίδιο και δεν μπορεί να εφαρμοστεί στην προκειμένη περίπτωση για συγκεκριμένο λόγο. Διαβιβάστη στην αρχή διαφθοράς. Πριν διαβιβαστεί στην αρχή διαφθοράς, εάν οι θεσμοί συνεργάζονται όπως έπρεπε, ο ένας θεσμός θα έπρεπε να γνωστοποιήσει στον άλλον ότι υπάρχει αυτή η καταγγελία σε βάρος σου, μπορείς να τη χειριστείς και να εξηγήσεις, να δώσεις τις δέουσες εξηγήσεις. Ανταυτού, χωρίς καμία ειδοποίηση, προωθήθηκε στην αρχή διαφθοράς. Και έχει σημασία, δεν είναι ένα συγκεκριμένο δικαστήριο ή οτιδήποτε άλλο, είναι ένα σώμα το οποίο ασχολείται με διεφθαρμένους. Το έστειλε λοιπόν εκεί και έτυχε χειρισμού ενδελεχούς. Εκλήθησαν ανακριτές από το εξωτερικό, ενέκεν τις θέσεις που κατήχε ο καταγγελθής, διεξήγαγαν μία ανάκριση η οποία πήρε βάθος και εξέθεσε το συγκεκριμένο αξιωματούχο, διότι εκτός των άλλων απεκαλύφθηκε το όνομα άλλη παρατυπία και στη συνέχεια αθώθηκε. Από εκεί και πέρα όμως, ο κύριος Μιχαλίδης υπερεύει τα όρια σχολιάζοντας την απόφαση και προσπαθώντας να καταδείξει ότι η απόφαση σε αυτή δεν είπε ότι δεν ήταν διεφθαρμένος ο άλλος αξιωματούχος. Μα είσαι απλώς διαβιβαστής ή είσαι ο κριτής. Μάλιστα. Και αναφέρεται στην απόφαση σαφώς ότι δεν διώκεται διαβίβαση στην αρχή, αλλά για τα σχόλια στα οποία προέβη. Ναι. Το δεύτερο σημείο το οποίο είναι εξίσου σημαντικό είναι η ιστοσελίδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από ομάδα υποστηριχτών του. Ο υπερβολικός ζήλος και η υπερβολική αγάπη έχουν κάνει πολλή ζημιά στον κύριο Μιχαλίδη. Ο ίδιος, όταν του εζητήθη, δεν διαφοροποιήθη από αυτήν την ιστοσελίδα. Με επιστολή ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας ή ο Γενικός Εισαγγελέας, δεν θυμάμαι ποιος από τους δύο. Ο Βοηθός. Του εζήτησε να διαφοροποιήσει τη θέση του και να πει ξεκάθαρα ότι δεν υιοθετεί αυτά τα πράγματα στα οποία ήσαν ενδεδειγμένα στενά συγγενικά του πρόσωπα και στενότατη του συνεργάτη. Αρνήθηκε να το πράξει λέγοντας ότι δεν μπορεί να επέμβει στην ελευθερία του λόγου. Σε μια άλλη όμως περίπτωση, όταν η ιστοσελίδα αυτή κατεφέρθηκε κατά μιας κυρίας, έσπευσε αμέσως να απολογηθεί στην κυρία και να ζητήσει από την ομάδα στήριξης να πράξει το ίδιο ή να απολογηθεί εκ μέρους της. Δεν μπορεί να έχεις δύο μέτρα και δύο σταθμά. Κύριε Βελάρη. Και τι είπε το ανώτατο δικαστήριο σε αυτό το πράγμα. Είπε ότι δεν μας έπεισε ότι δεν ήταν εντελώς αποστασιοποιημένος από αυτήν την ιστοσελίδα. Λοιπόν, θα πάω πρώτα στον Χριστόφορο Χριστοφία, μου επιτρέπετε κύριε Υπουργουρίδη, γιατί από αυτό εδώ το στούτιο γνωστοποιήθηκε η απάντηση της ελεκτικής υπηρεσίας μόλις είχε δημοσιοποιηθεί η απόφαση ανεξάρτητης αρχής κατά της διαφθοράς που αθώνε ουσιαστικά τον βοηθό γενικό εισαγγελέα. Και ζητούσαμε αυτό ακριβώς το πράγμα, το οποίο μετά βεβαίως γίναμε screenshot και πήγαμε σε μια συγκεκριμένη σελίδα για να δικαστούμε κι εμείς. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι αυτό το σημείο, κύριε Χριστοφή, που σας άκουγα και χθες και στο podcast. Τι είναι αυτό που συζητάμε σήμερα, ο ορισμός, η απόφαση ως απόφαση? Γιατί είναι απόλυτο σεβαστή, διαβάζω και ακούω από δηλώσεις όλων. Δεν ξέρω βεβαίως αν πρόλαβα να τη διαβάσουν για να τη σεβαστούν. Διότι η απόφαση δεν είναι μόνο το τέλος, το καταληκτικό σχόλιο. Είναι ένα σύγγραμμα 209 σελίδων. Άρα, θεωρείτε εσείς ότι θα μπορούσε αυτή η απόφαση στις 15 ενότητες ή και συνοπτικά στα τελικά συμπεράσματα να ήταν γραμμένη διαφορετικά? Ήταν σκληρή αυτή η απόφαση, σκιαγράφησε έναν Οδυσσέα Μιχαηλίδη ως τον χειρότερο αξιωματούχο που έχει περάσει? Θα μπορούσε να το πράξει διαφορετικά? Ποιες είναι οι δικές σας έτσι
απόψεις επί του συγκεκριμένου. Γιατί βλέπουμε τη δημόσια συζήτηση μετά. Αν δηλαδή είναι τελικά αυτή η θεραπεία που προέκυψε χθες. Το ότι η απόφαση, η διατυπώσεις είναι πρωτοφανής στον τόνο, στη σκληρότητα, στην οξύτητα και στους χαρακτηρισμούς που χρησιμοποιούνται, νομίζω είναι αντικειμενικό γεγονός και ειδικά εμείς οι δικηγόροι που διαβάζουμε όλη μέρα δικαστικές αποφάσεις, μπορούμε να καταθέσουμε αυτό το γεγονός. Ως προς την αιτιολογία του, γιατί χρησιμοποίησαν αυτό τον λόγο, για αυτή την ένταση, εγώ θα έλεγα ότι επειδή ο πήχης είναι τόσο ψηλά για να κριθεί ένας ανεξάρτητος πολυδιακός αξιωματούχος ότι είναι ένοχος ανάρμοστης συμπεριφοράς, οι δικαστές ήθελαν να καταδείξουν με τα επίθετα που χρησιμοποίησαν ότι ακριβώς ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης έφτασε και ξεπέρασε αυτό τον ψηλό πήχη και ήθελαν να τονίσουν αυτό το γεγονός. Οπότε αυτό είναι ένας τρόπος αιτιολογίας του λεκτικού της απόφασης. Και ο δεύτερος ήταν ότι δεν ήθελαν να υπάρχει καμία αμφιβολία στο μυαλό εμάς που διαβάζουμε την απόφαση ως προς τα ευρήματα τα οποία έκανε το δικαστήριο. Τα οποία με βάση τα γεγονότα και τα τεκμήρια που ήταν ενώπιον του είναι πολύ συγκεκριμένα και αφορούν το ύφος και τη συμπεριφορά του Γενικού Ελεκτή. Δεν αφορούν το έργο του, ούτε τη συνεισφορά του στην πάταξη της διαφθοράς, της αναβάθμισης της ελεκτικής υπηρεσίας και ούτω καθεξής. Ως σωστά έχει πει ο κύριος Βελάρης, ήταν 15 περιπτώσεις. Η μαρτυρία συντριπτικά κατατέθηκε από κοινού, ήταν κοινά αποδεχτή. Ήταν οι επιστολές, ήταν δηλώσεις, ήταν συνεντεύξεις, ήταν αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αυτά παρατέθηκαν από το Συμβούλιο, αναλύθηκαν διεξοδικά, σημειώθηκε ποια ήταν η μεμπτή συμπεριφορά ή η απαράδεκτη ή η συμπεριφορά που υπερεύαινε τα αναμενόμενα όρια. Και στη συνέχεια, αγαπητή Κάτια, το Συμβούλιο ήρθε και καθόρισε, καθορίζοντας την ανάρμοστη συμπεριφορά, ταυτόχρονα καθόρισε ποια είναι η αρμόσουσα συμπεριφορά τέτοιων κρατικών αξιωματούχων και πώς αναμένεται να συμπεριφέρονται. Τόνισε, για παράδειγμα, σε κάποιο σημείο ότι πρέπει να επιδεικνύουν υψηλό συνέστημα αυτοσυγκράτησης. Κύριε Χριστοφή, και σε ένα άλλο σημείο λέει ότι απέτυχε ο Γενικός Ελεκτής να αντιληφθεί ότι μεταξύ των θεσμών διαφορές δεν επιλύονται με φραστικές δημόσιες αντιπαραθέσεις, αλλά ούτε και η απόδοση οποιοδήποτε τυχόν με πτήση συμπεριφοράς εναντίον άλλου αξιωματούχου αποτελεί αντικείμενο δημόσιων συζητήσεων. Ακολουθούνται οι εκ του συντάγματος επιβαλλόμενες διαδικασίες. Έτσι λειτουργούν οι θεσμοί και έτσι θωρακίζεται το κράτος δικαίου. Το ένα απόσπασμα που θέλω να διαβάσω και το άλλο, παρασυρώμενος από τις σειρές της δημοφιλίας και των δημοσκοπήσεων, σύχησε τα όρια του θεσμικού του ρόλου και ξέθεσε τη θεσμοθετημένη λειτουργία των επικεφαλής νομικής υπηρεσίας, παραβλέποντας ότι όποια προσωπική αντίληψη και τυχόν διαφορά του με τα εν λόγω πρόσωπα δεν αφορούσε τους θεσμούς απρόσωπους εκ της φύσεως τους και την αποστολή τους. Διαβάζοντας αυτά, είναι πολλά τα αποσπάσματα τα συγκεκριμένα όμως, κύριε Χριστοφή. Είναι πολλά. Εξάγεται το συμπέρασμα όμως που είπε χθες ο κύριος Οδυσσέας Μιχαηλίδης ότι αυτή η απόφαση είναι κορσές για τον επόμενο Γενικό Ελεγκτή. Δηλαδή, εδώ τίθενται όρια στις αρμοδιότητες. Μπαίνει φήμωτρο. Δεν θα χρησιμοποιούσα ούτε τον όρο κορσές ή φήμωτρο. Μπαίνει όμως ένα θέμα ως προς την δυνατότητα της ελεγκτικής υπηρεσίας, τον τρόπο που πρέπει να εκφράζεται και τον τρόπο που πρέπει να δημοσιοποιεί τις εκθέσεις της και το βαθμό και την έκταση των χαρακτηρισμών που μπορούν να δημοσιοποιούνται. Αυτό μπαίνει ως ζήτημα. Το Συμβούλιο έχει δώσει καθοδήγηση ως προς το τι το ίδιο αναμένει ως συμπεριφορά είτε από τον επικεφαλής είτε από την υπηρεσία ως τέτοια και έχουμε πει και χθες ότι αυτό είναι ένα από τα ζητήματα που πρέπει να συζητήσουμε. Εάν θεωρούμε ως κοινωνία ότι πρέπει να αλλάξει κάτι, είναι θέμα της Βουλής να αλλάξει και να θωρακίσει, αν θεωρεί ότι αυτό πρέπει να γίνει, το δικαίωμα της ελεκτικής υπηρεσίας να εκφράζεται. Για παράδειγμα, υπάρχει το θέμα με τις ενδιάμεσες εκθέσεις. Προηγουμένως, πριν τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη, είχαμε μόνο μία ετήσια έκθεση που παραδιδόταν στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Και στα πρώτα χρόνια, νομίζω, του κ. Μιχαηλίδη. Ναι, στη συνέχεια εφάρμοσε τη σωστή, κατά τη γνώμη μου, πρακτική των ενδιάμεσων εκθέσεων, που επιτρέπουν μεγαλύτερη λογοδοσία, διαφάνεια και ούτω καθεξής. Οπότε αυτό σωστά το έχεις υποδείξει. Είναι ένα ζήτημα το οποίο μπαίνει για... Αλλά δεν θα χρησιμοποιούσα τον όρο κορσές, ούτε τον όρο φήμωτρο. Δεν είναι με αυτή την έννοια, νομίζω, που τα είπε το Συμβούλιο.
Τώρα, κύριε Υπουργουρίδη, επειδή έχετε διατελέσει και βουλευτής, όταν, αν θέλετε, στην αρμόδια Επιτροπή Ελέγχου παρευρισκόταν η Χριστάρα Γιορκάτσου, θυμηθείτε χθες, η οποία μέχρι τότε λέγαμε εμείς ότι ήταν πάρα πολύ καλή στη δουλειά της, τόσο που συνεχεία διορίστηκε διοικήτρια της Κεντρικής Τράπεζας. Και λέγαμε πώς καλή δουλειά κάνει ως ελέγκτρια, αν θυμάστε. Θυμάμαι επίσης με το που είχε αναλάβει ο διάδοχος της, ο κύριος Οδυσσέας Μιχαηλίδης, το θέμα με τη σύνταξή της, ότι έπαιρνε σύνταξη βεβαίως όλοι τότε μαζί με τον μισθό, ή το θέμα του συμβουλέου κλπ. Θέλω να πω ότι υπάρχουν θεσμοί και υπάρχουν και αυτοί που τους υπηρετούν και μετά είναι και η εικόνα αυτών που τους υπηρετούν πώς μπορεί να χτιστεί ή να αποδομηθεί. Εδώ όμως νομίζω ότι είναι κάτι πιο γενικό και ευρύτερο, πώς θωρακίζουμε τους θεσμούς έτσι ώστε να μην εναπόκειται στο, για παράδειγμα, ότι αν ήταν άλλος ο Γενικός Εισαγγελέας, ο Γενικός Ελεγχτής θα έκανε καλύτερα τη δουλειά του, ή αν ήταν άλλος ο Γενικός Ελεγχτής θα μπορούσαν να δράσουν καλύτερα οι δύο επικεφαλής νομικής υπηρεσίας. Είναι αντιληπτό αυτό που λέω? Πρέπει εδώ να συζητάμε τι πάει λάθος και γιατί εξαρτάται από την προσωπικότητα του καθενός το πώς θα χειριστεί εκ του συντάγματος τις οριστές αρμοδιότητές του. Ως βουλευτής συνεργάστηκα με όλους τους προηγούμενους γενικούς ελεγχτές που είχε η Κυπριακή Δημοκρατία, εκτός του σημερινού, αυτού που βάφτει. Τέτοια προβλήματα δεν είχαμε με τους προηγούμενους γενικούς ελεγχτές. Ναι, θα μπορούσε να πει όμως δεν τα είχατε επειδή δεν μιλούσα. Αυτός κατόρθωσε να δημιουργήσει την εικόνα ότι οι προηγούμενοι γενικοί ελεγχτές δεν πολεμούσαν καθόλου τη διαφθορά, να δημιουργήσει την εικόνα ότι στην Κύπρο όλοι είναι διεφθαρμένοι εκτός του γενικού ελεγχτή. Δεν υπάρχει κανένας θεσμός που να ενδιαφέρεται για την πάταξη της διαφθοράς, ούτε δικαστήρια, ούτε γενική εισαγγελία, ούτε αστυνομία, ούτε κάποιος πολιτικός. Όλους τους έπαιρνε ότι είναι ένα σύστημα διεφθαρμένο, με αποτέλεσμα να δημιουργήσει την ψευδέστηση των κυπριακών λαών ότι είναι ο μόνος πολέμιος της διαφθοράς, να παρασύρει, να χειραγωγήσει την κοινή γνώμη, να του βαρούν παλαμάκια ο κόσμος, και εξαιτίας αυτής της συμπεριφοράς που άρχισε να του αρέσουν πολύ τα παλαμάκια, η όλη του συμπεριφορά ήταν πώς να αποσπάσει χειροκροτήματα και likes στο Facebook. Ναι, αλλά δηλαδή εσείς λέτε, ένα λεπτό κύριε Υπουργέ, όλα αυτά τα σκάνδαλα που έχουν αναδειχθεί, θεωρείτε δηλαδή ότι επί συνόλου αυτή ήταν η έγνοια του απολυθέντος γενικού ελεγχτή? Μεταφράζοντας τη δικαστική απόφαση, είναι από δικαστική γλώσσα και πολιτικούς όρους, σε όρους λαϊκούς, αυτά του είπε η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστήριου, Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστήριου. Επειδή ρωτάει εδώ ο κόσμος να σας πει αν ένα από τα σκάνδαλα που ανέδειξε ο Γενικός Ελεγχτής οδηγήθηκαν στο δικαστήριο. Είναι αλήθεια ότι γίνεται αναφορά και στον Επίτροπο του Εθελοντισμού, ο Επίτροπος Εθελοντισμού ήταν τότε, που ήταν κάτι το οποίο εντόπισε, ανέδειξε ο Γενικός Ελεγχτής. Ηρίστο εμπαρόδο αυτό που συνέβη και πριν 2 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, είναι ακόμη στα δικαστήρια και αυτός που ανέδειξε το ζήτημα έχει απολυθεί. Λέω, και παίρνω και τα μηνύματα του κόσμου που νιώθουν αυτή την αδικία, αν θέλετε. Εγώ δεν βλέπω καμιά αδικία, όπως πολύ σωστά έχει πει ο κύριος Βελάρης και ο κύριος Χρήστος. Υπήρξαν συγκεκριμένες καταγγελίες για συγκεκριμένες συμπεριφορές. Αυτές εξέτασε το δικαστήριο, αυτές αξιολόγησε και τις βρήκε βάση. Για το θέμα της όλης δραστηριότητας του κυρίου Μιχαηλίδη ως προς το πελώριο θέμα της διαφθοράς και της πάταξης της, εκεί η αξιολόγηση, κατά την ταπεινή μου άποψη, πρέπει να γίνει στη βάση των ποιων αποτελεσμάτων έφερε η δεκαετής αυτή συμπεριφορά. Να. Έχουμε λιγότερη διαφθορά σήμερα στην Κύπρο? Έχει επέλθει περιορισμός της διαφθοράς με όλα αυτά τα οποία έκαμνε, τους διασυρμούς, τις διαπομπεύσεις, τις καταγγελίες πολλά και εντελώς αβάσιμες?
Όσες φορές πήγα θέματα καταγγελιών του στα δικαστήρια, απερρίφθησα. Γενικά, ο τρόπος που μήπως θα μπορούσε να αντιτάξει κανείς ότι ακριβώς δεν περιορίζεται η διαφθορά, διότι δεν εισακούνται εισηγήσεις στις συστάσεις του Γενικού Ελεγχτή. Αυτό, το αντεπιχείρημα. Εγώ δεν μίλησα ότι... για ναι, όχι, λέω, αν έδειξε σκάνδαλα, εσείς λέτε έχει περιοριστεί η διαφθορά. Η διαφθορά θα μπορούσε να περιοριστεί αν τα όσα αναδεικνύει οδηγούν στα δικαστήρια. Είναι η εισήγηση. Τα δικαστήρια είναι το ελάχιστο. Οι υποθέσεις που πηγαίνουν διαφθορά στα δικαστήρια είναι σε όλες τις χώρες ελάχιστες. Και δεν είναι μέσω του ποινικού δικαίου που πατάσσεται η διαφθορά. Να. Υπάρχει μια λαθασμένη εντύπωση στην Κύπρο ότι τα θέματα διαφθοράς ο πιο αποτελεσματικός τρόπος είναι μέσω του ποινικού, μέσω της αστυνομίας και των ποινικών δικαστηρίων. Δεν είναι έτσι που πατάσσε τέτοια. Ναι. Λοιπόν, τώρα παίρνω πολλά μηνύματα και γι' αυτό είναι η επόμενη μέρα η ανάγνωση αυτής της απόφασης. Παρακαλώ, κύριε Βελάρη, ελάτε. Ναι. Εδώ το πρόβλημα της Κύπρου δεν είναι η διαφθορά όπως την καταλαβαίνει ο μέσος πολίτης. Το πρόβλημα της Κύπρου είναι η θεσμική διαφθορά. Και η αδυναμία να ξεχωρίσει ένας το νόμιμο από το ανήθικο. Εδώ είναι οι νόμοι που είναι διεφθαρμένοι. Οι φωτογραφικοί νόμοι, παραδείγματος χάρη. Εκεί είναι η διαφθορά. Και όταν μιλάμε για τα χρυσά διαβατήρια, διαφθορά δεν είναι το ότι ένας εξεγέλασε 1% στο ΦΠΑ. Αυτό είναι κλοπή. Ναι. Ούτε το ότι αντί να επενδύσει 2 εκατομμύρια επένδυσε 1.800. Αυτό είναι μια συνηθισμένη, είναι απάτη. Είναι. Διαφθορά είναι αυτόν καθεαυτόν το σύστημα. Του να πουλάς να τα πουλάς από το περίπτερο την υπηκότητα της χώρας σου για να χρηματίζονται μερικοί. Μάλιστα. Το να εκδίδει ένα στη σύζυγο ή τη θυγατέρα του θεωρείται έναν κατάπτυστο αδίκημα. Τι είναι εκείνο, πώς θα χαρακτηρίσω την περίπτωση της εκδόσεως της χώρας ενός ανθρώπου. Μάλιστα. Και ποιος το κάνει αυτόν το... Λοιπόν, ποιος το κάνει, η Βουλή. Η Βουλή. Εκεί είναι που πρέπει να στοχεύσει η κοινωνία. Και αυτούς πρέπει να φροντίσει να διορθώσει. Ναι. Οι οποίοι και στη Βουλή βεβαίως και τα κόμματα κρίνουν σεβαστή την απόφαση, όμως στάσσονται υπέρ του Οδυσσέα Μιχαηλίδη και το άδικο, αν θέλετε, και ότι είναι πλήγμα για τη δημοκρατία και στον αγώνα κατά της διαφθοράς. Εδώ με την άδεια των συναδέλφων μου θέλω να πω κάτι. Δεν είμαι εκείνος ο οποίος θα είμαι ο απολογητής των δικαστηρίων. Ναι. Πολλές απλά φορές... παρέθεση παίρνω πολλά μηνύματα ότι όλοι είστε υπέρ των δικαστών και γιατί ναι, δεν έχω κάποιον να πολλές λέει κατά. Πολλές φορές... Αλλά φιλοξένησα όσους μπορούσα και όχι μόνο εσάς τους τρεις και πριν και χθες άλλους. Ναι. Πολλές φορές έχω αναδείξει δημόσια τις παθογένειες της δικαιοσύνης. Πολλές φορές έχω μιλήσει και από αυτόν ακόμη την αίθουσα για τα στραβά των δικαστηρίων και της δικαιοσύνης. Ναι. Σε αυτήν την περίπτωση όμως, πρέπει ένας να λάβει υπόψη ότι αυτοί οι δικαστές δεν έχουν την ευχέρεια να απαντήσουν στα διάφορα σχόλια τα οποία γίνονται σε βάρος τους. Εκ της θέσης τους είναι υποχρεωμένοι καθηκόντως να σωπαίνουν. Και ένας πρέπει να λαμβάνει υπόψη όταν ασκεί κριτική σε ένα σώμα το οποίο εκ του συντάγματος και του νόμου είναι υποχρεωμένο να διατηρεί σιωπή, να είναι πιο προσεκτικό και πιο επιλεκτικό στην κριτική του. Δεν λέω ότι δεν μπορεί ένας να ασκήσει κριτική, να αναφέρει όμως τα επιχειρήματα του και να πει πού έκαμε λάθος αυτή η απόφαση. Δεν είδα κανέναν, ούτε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ούτε στον τύπο, ούτε στις δηλώσεις να λένε στο σημείο τάδε το δικαστήριο έσφαλε για αυτούς και αυτούς τους λόγους. Φαίνεται και αν έχει αναγνωστεί αυτή η απόφαση. Λοιπόν, ένα καταληκτικό σχόλιο, κύριε Υπουργουρίδη, από εσάς. Μας πιέζει ο χρόνος σε σχέση και με αυτά που είπαμε, αλλά και με την εικόνα του κόσμου που λέει βασικά ότι ήταν πρόθεση όλων το φάγωμα του Οδυσσέα Μιχαηλίδη, γιατί ήταν ο μόνος που μπορούσε να πατάξει τη διαφθορά. Αυτό είναι ντροπή, να λέγεται. Έχουμε 8 δικαστές, κάποιοι από τους οποίους θα μπορούσαν να κοσμούν
τα δικαστήρια οποιασδήποτε μεγάλης ευρωπαϊκής δημοκρατίας και οι οποίοι ομόφωνα εξέτασαν συγκεκριμένες καταγγελίες απρεπούς συμπεριφοράς, ανάρμοστης συμπεριφοράς και τις βρήκαν βάση. Αυτό το πράγμα να επικρίνονται οι δικαστές που έκαναν σωστά τη δουλειά και να θεωρούνται οι δικαστές ότι είναι μέρος ενός διαφθαρμένου συστήματος που ήθελε να φαγωθεί ο Οδυσσέας ως πολέμιος της διαφθοράς, είναι κατάντημα. Πραγματικό κατάντημα. Μάλιστα. Διότι οι 8 δικαστές έδωσαν έναν όρκο. Δεν λέω ότι δεν έχουν τα δικαστήρια προβλήματα, προς Θεού. Όμως η συγκεκριμένη απόφαση είναι πέρα για πέρα τεκμηριωμένη. Κανένας από αυτούς που την επικρίνουν δεν έχει ασχοληθεί με το περιεχόμενο της απόφασης. Αντίθετα, όλοι, περιλαμβανομένων και πλήστων από τον βουλευτό που λαϊκίζουν χειρότερα από τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη, επικρίνουν τους δικαστές με έναν κατάπτυστο επιχείρημα ότι διεφθαρμένοι όντες και οι ίδιοι, άλλοι λένε, μα όταν εδικάσαν την υπόθεση για το 20% που κόπηκαν για τη μείωση των μισθών, βρήκαν ότι ο δικός τους, οι δικοί τους μισθοί δεν μπορούσαν να περικοπτούν σύμφωνα με το Σύνταγμα, άρα ήταν διεφθαρμένοι. Κανένας δεν προσθέτει ότι ενώ είπαν ναι μεν είναι απαράδεκτο και αντινομικό να αποκόπτουν το μισθοί των δικαστών, ότι προχώρησαν και οι οικειοθελώς δέχτησαν αποκοπή. Μάλιστα. Και παρουσιάζουμε τα δικαστήρια ως μια διεφθαρμένη κατάσταση για να το μεγαλύτερο σφάλμα του Οδυσσέα και η μεγαλύτερη ζημιά που έκαμε είναι που δημιούργησε την εικόνα ότι στην Κύπρο δεν υπάρχουν άνθρωποι τίμιοι και αδιάφθοροι εκτός του ίδιου. Μάλιστα. Ευχαριστώ, κύριε Πουργουρίδη. Κύριε Χρυστοφή, έρχομαι σε εσάς, επειδή είστε και πιο κοντά και με τις συνεντεύξεις που κάνετε, τα podcast κλπ. Μετά από αυτή τη χθεσινή απόφαση, θεωρείτε ότι υπάρχει, αν θέλετε, αυτό που λέμε διέξοδο στο αδιέξοδο που δεν έχει δημοκρατία, ότι καταλαγιάζουν τα πράγματα, ότι έγινε κατανοητή αυτή η απόφαση, ότι ή ξεκινάμε ένα νέο γύρο αντιπαράθεσης τώρα για το φάγωμα, για τη διαφθορά, τα κόμματα, πώς θα ξεδιπλωθούν, όλα αυτά. Γιατί είναι νομική συζήτηση, είναι και πολιτική ταυτοχρόνως. Ξέρετε, ακριβώς ο τρόπος με τον οποίο αντιδρούμε σε αυτά τα φαινόμενα και στις αποφάσεις ως κοινωνία δείχνει και το επίπεδο της κοινωνίας που είμαστε και το επίπεδο του δημόσιου διαλόγου. Και τουλάχιστον εμένα σε ό,τι με αφορά προσπαθώ που μπορώ να εκφέρω δημόσιο λόγο αυτός να είναι στοιχειοθετημένος και ισορροπημένος και να μην λαϊκίζουμε, να λέμε ατάκες κλπ. Θα είναι δύσκολες οι επόμενες μέρες. Καταλαβαίνω την αντίδραση που υπάρχει, ειδικά από τον απλό τον κόσμο, ο οποίος δεν θα διαβάσει 200 σελίδες και δεν θα ενημερωθεί για τις λεπτομέρειες της απόφασης. Είναι κατανοητά αυτά, αλλά θα πρέπει τις επόμενες ημέρες να ηρεμήσουμε, να δούμε την απόφαση. Υπάρχουν πολύ σημαντικά σημεία τα οποία αφορούν και τους βουλευτές και τους υπουργούς και γενικότερα την πολιτεία που πρέπει να δούμε, διότι επαναλαμβάνω καθόρισε το Συμβούλιο τον αναμενόμενο τρόπο αρμόζουσας συμπεριφοράς για να αντλήσουμε τα αναγκαία διδάγματα. Συμφωνώ με τους συναδέλφους μου ως προς το ζήτημα της στοχοποίησης των δικαστηριών. Θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο αυτό το πράγμα, είναι εκτός τόπου να μιλούμε για μαύρες μέρες, να μιλούμε για δικαστές που έφαγαν τον ελεγχτή, συνταυτίστηκαν με τον εισαγγελέα ή είναι μέρος του κατεστημένου και ούτω καθεξής. Μάλιστα. Όλα αυτά πρέπει να τα αφήσουμε στην πάντα, να δούμε την απόφαση. Και τέλος θέλω να πω, έτσι κάπως διαφοροποιούμενος από τον αγαπητό μου Χρήστο Πουργουρίδη, εγώ θεωρώ ότι ήταν καθοριστική η συνεισφορά του Οδυσσέα Μιχαηλίδη στο ζήτημα της διαφθοράς και της πάταξης της, εισήγαγε νέες μεθόδους στην ελεκτική υπηρεσία, την αναβάθμισε, έβαλε πρότυπα, έβαλε τρόπους λειτουργίας, ανέδειξε σημαντικά σκάνδαλα στα 10 χρόνια. Για αποτελέσματα έφερε, αγαπητοί. Όλες οι ενέργειες, όλοι μας πρέπει να κρινόμεθα εκ των αποτελεσμάτων.
Αγαπητέ Χρήστο, δεν είναι αποτελέσματα με την έννοια να πάει δικαστήριο και να καταδικαστούν. Ευαισθητοποιήθηκε η κοινή γνώμη. Ο κόσμος ένιωσε ίσως πιο ελεύθερος να αναφέρει ή να καταγγέλει πράγματα. Αλλά βλέπουμε εδώ αυτό που γίνεται πάντα στην Κύπρο, ότι παίρνουμε τα πάντα στα άκρα. Ναι. Δηλαδή, ακόμα και ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης ήταν θύμα αυτής της νοοτροπίας. Επήρε τα ζητήματα στα άκρα, τόσο σε ό,τι αφορά τη συμπεριφορά του, τις δηλώσεις του κλπ. Και στο τέλος είχαμε αυτή την κατάληξη. Λοιπόν. Και κάτι, μια και το ανέφερες, να πούμε ότι ήταν κομπική σημασία για την απόφαση η επιστολή που σχολιάζαμε εκείνη την ημέρα στην εκπομπή σου. Και να θυμίσω ότι τότε και εγώ και ο Αχιλλέας Εμιλιανίδης είχαμε πει ότι δεν χρειαζόταν αυτή η ανακοίνωση. Ναι. Μετά από την απόφαση της αρχής κατά της διαφοράς. Λεπτά μετά. Είναι πάνω σε αυτήν την απόφαση που πατά το Συμβούλιο μεταξύ άλλων και αφιερώνει πολλές σελίδες. Μα και εκείνη δεν ήταν η γενεσιουργός αιτία, αν θέλετε, αυτής της αιτήσεως απόλυσης. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημερινή. Αν δεν γινόταν αυτή η ανακοίνωση, νομίζω δεν θα είχαμε αυτή την υπόθεση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ.